λίγο. Τώρα είναι σωστό, τώρα δεν σύγχαμε. Το δίλημα αυτών των εκλογών είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό των προηγούμενων του Μαΐου. Το σκηνικό έχει αλλάξει. Δεν είναι η ίδια εκλογική αναμέτρηση, είναι εντελώς διαφορετική αυτή. Δεν ψηφίζουμε με τα ίδια κριτήρια. Δεν γίνονται οι ίδιες καμπάνιες. Γι' αυτό και κόμματα που επιμένουν στο μνημόνιο και ξανά στο μνημόνιο και πάλι μνημόνιο έχουν μείνει κολλημένοι πίσω. Και όπως είπα, μια άλλη εποχή δεν μπορεί επιτέλους το μνημόνιο να γίνει ιδεολογία. Τέλος, ήταν μια απόφαση. Σωστή, λάθος, ξεπεράστηκε. Τα πράγματα σήμερα είναι αλλού. Σήμερα από ώρα σε ώρα την δυναίκα να καταρρεύσει η Ισπανία. Και καταλαβαίνετε με ένα τέτοιο σκηνικό που θα βρεθεί η Ελλάδα. Και αυτοί μας λένε πάλι για το μνημόνιο. Τελείωσε το μνημόνιο. Δεν έχουν τίποτα άλλο να πούν. Είτε αυτός λέγεται Τσίπρας, είτε αυτός λέγεται Καμένος, είτε οπωσδήποτε λέγεται. Αυτά ξεπεράστηκαν. Σήμερα λοιπόν, που οι εκλογές γίνονται και με λίστα, άρα με ένα σκηνικό πρωτόγνωρο, έχουν να γίνουν από το 85, δίνουμε κομματικό αγώνα όλες και όλοι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλες και όλοι είμαστε υποψήφοι. Όλες και όλοι ζητάμε ψήφο για τη Νέα Δημοκρατία. Και όλες και όλοι έχουμε βασικά επιχειρήματα να πούμε στους διπλανούς μας, στους συγγενείς, στους φίλους, σε αυτούς που δεν μας ψήφισαν, γιατί αυτή τη φορά πρέπει να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Εδώ δεν είναι μόνο το σκηνικό έχει αλλάξει, δεν είναι ότι η κρισιμότητα σήμερα έχει κορυφωθεί, είναι ότι δεν υπάρχει άλλη προοπτική. Στην επόμενη Κυριακή ή την μετεπόμενη Κυριακή θα πάμε σε εκλογές. Εγώ θα πω ότι αυτοδυναμία δεν θα έχει κανένα κόμμα. Άρα θα θεθεί κυβέρνηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να θεθεί κυβέρνηση. Πάση θυσία. Αυτή η κυβέρνηση που θα φτιαχτεί πρέπει να έχει κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή την αριστερά. Εμείς λέμε πρέπει να έχει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πρέπει να έχει τη Νέα Δημοκρατία, θα πει κάποιος που σήμερα πεισμωμένος θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ.